Καλημέρα. Η πέμπτη σήμερα ιστορία μας από τη σειρά που εγκαινιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Ιστορίες της ερήμου και αυτή η αντλημένη από το Λαυσαϊκό, το βιβλίο από τον εκδόσεων Ριγοπούλου, από αυτή την έκδοση. Η ιστορία μας θα είναι, μπορούμε να τη δώσουμε ένα τίτλο, «Μια αγνή παρθένα που οδηγήθηκε σε πορνείο». Η θυσία ενός νέου χριστιανού, και τα δύο νομίζω καλύπτουν τον τίτλο μας. Ήταν λοιπόν, λέει, στην Κόρινθο μια ευγενής και ωραιότατη παρθένος, η οποία συμπεριφέρονταν με ζωή ασκητική. Κάποιοι όμως άθεοι τη διέβαλαν στον ασεβή ηγεμόνα του κύριου εκείνου, λέγοντάς ότι υπάρχει μια τόσο χαριτωμένη και ωραία παρθένος που ομοιότης δεν βρίσκεται, η οποία είναι χριστιανή και μάλιστα, λέει, υβρίζει τους βασιλιάδες, βλασφημεί, καταφρονεί τα είδωλα. Ακούγοντας εκείνος αυτά, στείλε αμέσως και την έφεραν μπροστά του. Καθώς όμως είδε το κάλος της, πληγώθηκε με πληγή έρωτα στην ψυχή του. Άρχισε λοιπόν πρώτα με κουλακίες και με ταξίματα να προσπαθεί να τη σύρει στον γκρεμό της ασωτείας αυτή την νύμφη του Χριστού. Έπειτα, όταν είδε την επιμονή της, επιχείρησε με παιδέματα και με βασανισμούς να την αλλάξει τη γνώμη. Αλλά όμως, κανένα αποτέλεσμα δεν έβλεπε, παρόλο που δεν της έδειχνε ο ίδιος ήταν τόσο σκληρός, καμιά ανθρώπινη συμπάθεια. Αφού πάλι δεν μπόρεσε να κατορθώσει τον κακό του σκοπό, ο Σατανάς του έβαλε στο μυαλό να βάλει την Αγία σε πορνοστάσιο, σε πορνείο, και παράγγειλε στον επιστάτη του πορνείου αυτού, όποιος θέλει να πηγαίνει σε αυτήν, τα χρήματα που θα μαζεύονται θα τα παίρνει ο τύραννος. Τρία νομίσματα τη μέρα και τα υπόλοιπα αυτός ο υπεύθυνος, ο πορνοβοσκός, να το πούμε αλλιώς. Αυτός έστειλε είδηση σε πολλά μέρη ότι η τάδε κοπέλα, η θαυμαστή στο κάλος, η τόσο γνωστή σε πολλούς, είναι σε πορνείο και όποιος θέλει, ας έρθει για αυτήν με πληρωμή. Όταν το μάθανε αυτό, οι ανήθικοι της εποχής εκείνης που άκουγαν πρωτύτερα για τη φήμη του κάλους της, έτρεξαν σαν ζώα, σαν άλογα ζώα για την ειδονή. Αλλά η γενναία του Χριστού και η Αγία Παρθένος σε βρήκε σε τέτοιο στενό κακό και δεν είχε άλλη καταφυγή παρά την βοήθεια εξύψους, προσποιήθηκε σε εκείνους που έρχονταν με ασεβή σκοπό και την παρακινούσαν στον παράνομο και συχαμερό έργο της πορνείας. Προβαζόταν λοιπόν ασθένειες και τους έλεγε με απατηλή φωνή: «Παρακαλώ να με συμπαθάτε, δεν κάνω το θέλημά σας, επειδή έχω μια φοβερή πληγή στα απόκρυφα μέλη. Μυρίζει αφάνταστα και θα με συγχαθείτε. Γι' αυτό να μην έρθετε ακόμα σε μένα. Έχετε υπομονή μερικό καιρό όσο να γιάνω». Με τέτοια πρόφαση και με θερμές δέσεις προς το Θεό, τη νύχτα φυλάχθηκε καθαρή. Ώσπου επενόησε ανώτερο τρόπο και γλίτωσε παρθένος από την ακαθαρσία της σαρκός. Αλλά ποιος ήταν αυτός ο ανώτερος τρόπος? Ήταν ένας νέος, λέει, αρχοντόπουλο και πολύ ευγενής, με αξίωμα στο δημαρχείο της ίδιας πόλης. Όμορφος στο πρόσωπο, ωραιότατος όμως στην καρδιά και κρυφά χριστιανός. Αυτός ο νέος, ακούγοντας τα γινόμενα με την Αγία εκείνη Παρθένο, φωτισμένος από το Θεό και οπλισμένος με τη χάρη του, προτίμησε, λέει, να πεθάνει αυτός σωματικά για να γλιτώσει εκείνη από τον ψυχικό θάνατο. Με τέτοιο θεϊκό ζήλο πήγε στο πορνοστάσιο που είχαν την Παρθένο και λέει στον επιστάτη της ανομίας: «Εγώ σου δίνω 5 νομίσματα. Θέλω απόψε να απολαύσω τη δίνα και να μην αφήσει άλλον κανένα να μας ενοχλήσει, ώσπου να βγω για να φύγω». Τότε εκείνος, με πολύ χαρά από τη μεγάλη πληρωμή που πήρε, έμπασε μέσα την Παρθένο, στην Παρθένο του Νιανίσκου. Εκείνος, καθώς την είδε, της λέει: «Αδερφή και δούλου του Ιησού Χριστού, σήκω και φύγε, αλλά πρόσεχε να σε βοηθήσει ο Κύριος». Έβγαλε τα ρούχα του και τα φόρεσε εξωτερικά η Παρθένος, και έτσι βγήκε εκείνη έξω, κάνοντας σημείο του Σταυρού. Έπειτα, κρύφτηκε κάπου για εξασφάλιση της παρθενίας της. Νόμιζε ο πορνοβοσκός, θα λέγαμε, ότι ο δημαρχιακός ήταν που έφυγε. Κλείδωσε τάχα πάλι την Παρθένο και ησύχασε. Έτσι έμεινε κλειδωμένος ο ευλογημένος νέος τώρα, μέχρι το πρωί που μαθεύτηκε η υπόθεση. Μόλις τα μάθε ο ηγεμόνας αυτά, πρόσταξε αμέσως να βρεθεί η κόρη. Όμως ο Κύριος τη φύλαξε, δεν βρέθηκε πουθενά. Γι' αυτό όλος ο θυμός του ξέσπασε πάνω στο νεαρό που βοήθησε να φυγαδευτεί η Παρθένος. Τον φέρανε με μεγάλη οργή μπροστά του. Έμαθε το στόμα του: «Ναι, ότι εγώ τη φευγάτησα», είπε, «να μην μολυνθεί από τους ασεβείς». Έμαθε ακόμα ότι είναι χριστιανός και περιγελά τους ασεβείς βασιλείς, καταφρούνει τα είδωλα και συχαίνεται ακόμα και αυτόν τον ακάθαρτο γεμόνα. Με αυτά τα λόγια, γεμάτα παρησία του γενναίου αθλητή, δαιμονίστηκε από θυμό ο μυαρός τύραννος. Πρόσταξε και τον πήγαν στο θέατρο όπου έτρεφαν τα θηρία και τα φύγαν πάνω στο μάρτυρα του Κυρίου. Αυτός ο τρισμακάριος δέχτηκε την ορμή των θηρίων με χαρά.
Αυτά τον κατασπάραξαν και του κατέφαγαν ακόμη και τα κόκαλα, ενώ προσέχονταν σαν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, με τον οποίο συμβασιλεύει τώρα πια με διπλό στεφάνι της αθλήσεως και της ελευθερίας που κατόρθωσε για την Αγία Παρθένο. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.